Γεια σα! Καλώ ήρθατε σε ένα ήρεμο βίντεο που θα εξελιχθεί σε ένα μη ήρεμο βίντεο. Γιατί όπω θα καταλάβατε από τον τίτλο αυτού του βίντεο, έχει σήμερα ένα αστέρι για την ταινία Interstellar. Οπότε ετοιμαστείτε να πάτε ανέβρισμα μαζί με εμένα και εσεί. Έτοιμοι! Ε τότε φύγαμε. <στονίκηση> Α, καταρχά να πω ότι πίσω από την κάμερα είναι και ο Αντρέα και η Ραλία. Ε, τι να κάνω, τώρα το θυμήθηκα. Ένα <στονίκηση> ε, χειροκρότημα όλοι μαζί ειλικρινά δεν είστε έτοιμοι για αυτό το πράγμα που θα ακούσετε, για αυτά τα πράγματα μάλλον που θα ακούσετε. Και επειδή δεν είστε έτοιμοι, θα σα πω πριν προχωρήσω, αν είστε καινούργοι ή καινούργιε, να πατήσετε το κουμπάκι τη εγγραφή που είναι από κάτω και το καμπανάκι. Τσάμπα είναι ρε! Πάτα το! Τώρα ναι, ξεκινάμε. Το πρώτο σχόλιο έρχεται από τον φίλο μα Λουί Dean 1993. Αυτή η ταινία με έκανε να αγαπήσω την αστρονομία και να ξεκινήσω να διαβάζω για αυτή. <ΛΣ> Μήπως πάτησα κάποιο λάθο κουμπί. Επαγγελματία επιστήμονα. Πρώτο σχόλιο λοιπόν. Ο P. Παύλα Dark Hall λέει: Γελία. Αυτή η ταινία ήταν απέσια. Χα! Με ξεγέλασε η ψεύτικη βαθμολογία. Αχ, αγιο την πει, το ξεγέλασε. Ήταν γεμάτη με ψευδοεπιστήμη. Τόσο επιφανειακή και βαρετή. Κάθε λεπτό θα μπορούσε να το αμφισβητήσει ένα επαγγελματία επιστήμονα. Εν τω μεταξύ, ο Κρίστοφερ Ντόλαν έχει φωνάξει νομπελίστα φυσικό για την Ιντερστέρ. Όντα φοιτητή σε διδακτορικό επίπεδο στη φυσική. Α, είναι ακόμη χειρότερη κατάσταση. Ζηλεύω του σεναριογράφους και του σκηνοθέτε των sci-fi που μπορούν να βγάζουν κάθε ηλικιότητα και να του επενεί το μη επαγγελματικό κοινό. Το ρομπότ ήταν τόσο τέλειο. Α, γελίο. Συνογύλια. Λοιπόν, αυτοί οι παιδιά είναι οι χειρότεροι που έχουν πάρει ένα πτυχίο και νομίζουν ότι είναι. Τι να σα πω τώρα, ο Αϊνστάιν. Και βλέπουν μια ταινία και τη ψάχνουν να βρουν ψεγάδια από την ταινία. Τι μπορεί να είναι αληθινό και τι μπορεί να μην είναι αληθινό. Πραγματικά αυτοί είναι οι χειρότεροι. Μη δείτε με κανένα τέτοιο. Δηλαδή είσαι φυσικό, είσαι επιστήμονα, είσαι αστροφυσικό, ό,τι θέλει είσαι. Και πα να δει μια ταινία και περιμένει να δει τι. Άμα θε να δει πραγματικά πράγματα που είναι 100% se ka to Πάνε δε ένα ντοκιμαντέρ, βρε και φταί! το Interstellar, είναι πολύ απλό, δεν θέλει σκέψη. Μπορεί κάποιο να γίνει πιο επιφανειακό με την επιστήμη. Η συμβουλή μου σε όποιον έχει λίγο επικριτικό μυαλό, μη σπαταλίσει το χρόνο σου. Βρε, πώ το πούμε, βρε τραχαροπλαγιά. Προφανώ, μία ταινία με ό,τι και να ασχολείται, πρέπει να την καταλαβαίνει, πρέπει να γίνεται κατανοητή από όλου του ανθρώπου. Και από αυτού που έχουν διδακτορικό. Okay. Και αυτοί που δεν έχουν κάτι τέτοιο, που δεν γνωρίζουν για την επιστήμη, οπότε υποχρεωτικά κάποια πράγματα η ταινία τα εξηγεί για να τα καταλάβει και ο απλό ο κοσμάκη. Πήγε, πήγε στην κινηματογράφο να δει το διαστρικό ταξίδι, ο τύπο εδώ και περίμενα να δει κάτι αληθοφανέ. Πέλα, Χριστέ και Παναγία. Τι κάνουμε και το. Next! Αριστούργημα του κόλου. Περισσότερε τρύπε και από ελβετικό τυρί. Και μια συνολική σπατάλη του φιλμ των 70 χιλιοστών. Αυτή πρέπει να είναι η πιο ηλίθια, πιο παράλογη, γελία ταινία που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Υπάρχουν τόσα πολλά γελία, παράλογα άλματα στην ταινία που θα μου έπαιρνε μέρε για τα αναφέρω όλα. Ή δεν τα αναφέρει, ρε. Τίποτα δεν έβγαζε νόημα από λογική άποψη σε ολόκληρη την ταινία. Ούτε ένα! Like. Απολύτω τίποτα δεν δούλεψε στην Κάθε πτυχή τη ήταν γελία και έκαναν τα μάτια μου να γουρλώνουν, να σηκώνω τα χέρια μου ψηλά και να φωνάζω καθόλου τη διάρκεια Αριστούργημα, αριστούργημα του κόλπου και οι συγκρίσει με το 2001, σα παρακαλώ τώρα. Εάν νομίζει ότι αυτή η ταινία είναι τροφή για σκέψη, τότε έχει IQ κάτω από το 0. Συνολική σπατάλη του φιλμ των 70 χιλιοστών στο οποίο γυρίστηκε. Λοιπόν, παιδιά, αναφέρει και εδώ το 70 χιλιοστών στο οποίο γυρίστηκε, το αναφέρει και στον τίτλο. Άρα να ξέρετε ότι έχει μάθει έναν κινηματογραφικό όρο, έχει μάθει το φιλμ των 70 χιλιοστών και το λέει δύο φορέ για να καταλάβει ότι να να ξέρει. αν με πάρτε στα σοβαρά. Για να μην σχολιάσω αυτό που λέει εδώ πέρα, ναι, για τι συγκρίσει με το 2001, λοιπόν, να το πω τώρα εδώ για να τελειώνω το πράγμα. <Τι> Να το πω για να τελειώνει! Το. Να το πω! Το. Πιστεύω ότι το Ιντερστέλλαρ είναι πολύ καλύτερο. Είναι η εξέλιξη του 2001 του Kubrick. Ναι! ο Κιούμπρικ σαν σκηνοθέτη είναι και σαν κινηματογραφιστή και γενικά σαν εμπνευστή μια ιδέα, σαν δημιουργό ρε παιδί μου, είναι πολύ καλό. Αλλά τουλάχιστον εμένα οι ταινίε, σαν ταινίε, σαν σύνολο, δεν μου αρέσουν. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που 18 χρόνια ένα διαστημόπλιο mm. να κάνει landing. Εγώ πιστεύω ότι το Interstellar είναι πολύ καλύτερο του 2001. Οπότε ναι, προφανώ έχει επηρεαστεί. Το έχει πει και ο ίδιο ο Νόλαν, ότι έχει επηρεαστεί από αυτή την ταινία και ότι αγαπάει τον Κιούμπρικ για κάποιο λόγο. Και ότι γι' αυτό ήθελα να κάνει και το Ιντερστέλα. Αλλά η δική μου άποψη είναι πως αυτή η ταινία είναι πολύ καλύτερη. Είναι η εξελιγμένη μορφή του 2001. Αυτά. Αχ, ah, το είπα και Next: Μια τρελή λυθιότητα. Ένα οδυνηρό χάσιμο χρόνο. Όπω και αρκετοί άλλοι, δίνω αυτό το ένα αστέρι για να εξισορροπήσω τι αμέτρητε κριτικέ 10 αστεριών. Μπράβο και αυτέ, φίλε μου. Η γυναίκα μου και εγώ το παρακολουθήσαμε λόγω τη υψηλή βαθμολογία σε αυτό το site. Δεν θα μπω στον κόπο να περιγράψω γιατί δεν ήταν τόσο κακή. Δυστυχώ δεν μπορώ να το αφήσω έτσι γιατί πρέπει να γράψω τουλάχιστον 10 γραμμέ. Τον υποχρεώνει το MDB, γι' αυτό το λέει. Θα επεκταθώ λοιπόν αρκετά για να πω ότι η επιστήμη ήταν ανύπαρκτη. Τα ειδικά FF ο ρυθμό αργό. σω το πιο γελίο ήταν ότι οι έπρεπε να φύγουν από τη γη με έναν πύραυλο τριών σταδίων του 20ου αιώνα αλλά αργότερα προσγειώθηκαν σε άλλους πλανήτες και απογειώθηκαν ξανά με σκάφος προσγείωσης και απογείωσης τύπου Star Wars. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα της τρελής ηλικιότητα και γινόταν συνεχώς χειρότερο από εκεί και πέρα. Oh, Here we go again. Εάν πρόσεχε την ταινία, my friend, θα άκουγε ότι γενικά τα καύσιμα ε, δεν ήταν και σαφθονία ρε παιδί μου στην Interstellar στην αποστολή που είχαν αυτοί, διότι θα φεύγανε από τον πλανήτη Γη για να πάνε σε ένα άλλο πλανητικό σύστημα μέσω μια μαύρη τρύπα, μέσω μια κουλικότρύπα, μάλλον, και να επισκεφθούν μετά από εκεί και πέρα τρει ενδεχόμενου πλανήτε που μπορεί να κατοικήσει η Γη. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται καύσιμα. Οπότε, γι' αυτό από τη γη και γι' αυτό το λόγο και στον 20ο αιώνα απογειώνονται έτσι τα διαστημικά πλοία, όπω λέγονται τέλο πάντων, διότι με τον πύραυλο αυτό εξοικονομούνται καύσιμα. Χαλάει καύσιμα ο πύραυλο και όχι το διαστημόπλοιο που είναι πάνω του. Γι' αυτό λοιπόν φεύγει έτσι. Με τον πύραυλο πρώτα εξοικονομούνται καύσιμα και μετά όταν φτάνουν εκεί στο σημείο και γίνεται η στραβή, έχουν καύσιμα για να πάνε και σε έναν άλλο πλανήτη. Αν πρόσεχε την ταινία, θα το ήξερε όμω. Δεν χρειαζόταν εγώ να το πω. Next! Μου χρωστάτε τρει ώρε. Δεν βλέπετε. <laughs> Δώσε μου τι τρει ώρε πίσω. Απευθύνεται στον Christopher Nolan. Ε, παιδιά, αν έχει κάποιο το τηλέφωνο του Christopher Nolan, να τον πάρουμε το τηλέφωνο να του ζητήσουμε πίσω τι ώρε του Jonathan. Αυτό είναι ένα επίσημο αίτημα προ του Ματ Damon. Μάθη Μακώνακι, Christopher Nolan και του υπόλοιπου ανθρώπου πίσω από αυτή την ταινία να, να μου δώσουν, δώσουν τρει ώρε από τη ζωή μου πίσω. <laughs> Προειδοποιώ όποιον σκέφτεται να δει αυτή την ταινία να μην το κάνει. Αυτή η ταινία είναι γεμάτη σεναριακέ τρύπε. Γι' αυτό σα λέω να μην ακούτε την άποψη του καθενό για κάθε ταινία και να κάθε... ακόμη και για μένα. Βάλτε και μένα μέσα και να κάτσετε να τη βλέπετε μόνοι σα. Διότι η μισή, τι μισή, το 99,9% αυτών που έχουν γράψει το ένα αστερί έχουν βάλει ένα αστερί διότι του έχει πάρει ο ύπνο στην ταινία. Διότι μπορεί να είναι με το κινητό και να παίζει ταινία και να χάνουν πέντε λέξει και μετά να ψάχνονται. Ο, το drone τι ήταν. Δεν ξέρω πού ήταν το drone. Αυτό εκεί τώρα πώ πήγε εκεί πέρα. Δεν εξήγησε η ταινία. Ε, πώ δεν εξήγε... Αν do παρακολουθήσετε τα πρώτα 20 λεπτά τη ταινία, στο υπόλοιπο θα περιμένετε όσα πράγματα ξέρετε πώ θα συμβούν. Α, δηλαδή αυτό είδε τα 21 πρώτα λεπτά τη ταινία και κατάλαβε τι θα γίνει πιο μετά. Ήθελα και να να ήμασταν μαζί να βλέπουν την ταινία και στα 20 πρώτα λεπτά. Τι θα γίνει μετά. Λέγε, λέγε, τι θα γίνει μετά. Να δω τι θα μου έλεγε. Έτσι θα το. Επιπλέον, τα γραφικά τη ταινία είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Βλέποντα την, έπαθα πονοκέφαλο και ναυτία. Σε καράβι την είδε. Νιώθω πω οι ηθοποιοί σε αυτή την ταινία είναι όλοι έξω από τι ζώνε άνεσή του και η υποκριτική του μοιάζει πολύ επιτεδευμένη. Νιώθει πω ακόμη και οι ηθοποιοί τη ταινία δεν θέλουν να είναι μέρο τη. Μα το έβλεπα κι εγώ ρε παιδιά. Αυτό ο Μακώνακι δεν θέλει, δεν θέλει. δηλαδή φαίνεται. Παίζει και πάει να φύγει και τον σπρώχνει. Ένα και ξανακάθεται πάλι. Εντάξει, α παίξω λέει και κάθεται πίσω και τα λέει. Φαίνεται, δεν θέλει, δεν θέλει. Αφού ε, ο Μάικλ Κέιν δεν πεθαίνει. Θα συνιστούσα αυτή την ταινία σε όποιον απόλαυσε το ΔΕΡΟΜ oh, με τον Τόμι Γουαϊζό ή την Γκίγκλι με τον Ben Affleck και την Jennifer Lopez. Γιατί νομίζω ότι έχουν ένα νέο νικητή στην κατηγορία ταινία που δεν βλέπετε. Το Στέλλαρ, κυρίε και κύριοι. Πάμε ένα χειροκρότημα όλοι μαζί για το φίλο μα. Φοβερό. Stand-up comedian. Είναι αυτό τώρα κάνει σίγουρα καριέρα stand-up κομικού. Next. Έπρεπε να βλέπω κιόλα. Α μου ρητώ για σχεδόν 3 ώρε. Το έβαλα στο παρασκήνιο και βρήκα πολλά άλλα ενδιαφέροντα. What? Το έβαλα στο παρασκήνιο και βρήκα πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω. Πήρα τηλέφωνο την κόρη μου. <laughs> τακτοποίησα τα mail μου. Έκοψα τα νύχια μου. Μπήκα στο facebook. Μετά από μια πολύ γρήγορη προώθηση, εγκατέλειψε 90 λεπτά. <laughs> Πήδηξε 90 λεπτά ταινία. <laughs> και έχει άποψη αυτό. Και ακούστε, παιδιά, εδώ την κριτική του Ράστα του φίλου μα του. Δεν 43 161. Αυτή η ταινία είναι απογοητευτική από κάθε άποψη. Μη ρεαλιστικέ, κακέ απεικονίσει, τραβηγμένο αντικείμενο. Μη σπαταλήσετε τρει ώρε από τον πολύτιμο, το πολύτιμο χρόνο σε αυτό. Αφιέρωσα 15 λεπτά από τα δικά μου για να σα. <χω> για να σα δώσω λέω και αυτέ. Λοιπόν, αυτό από τι συνολικά 3 ώρε ταινίε είδε ένα τέταρτο από ό,τι κατάλαβα εδώ. Εκτό κι αν είπε ότι για να γράψει όλο αυτό χρειάστηκε ένα τέταρτο. Που κι αυτό δεν μου φαίνεται περίεργο. Ο τύπο έκανε άλλα πράγματα. Πήδηξε 90 λεπτά από την ταινία, πήγε στο τέλο, είδε το τέλο και δεν κατάλαβε τίποτα. Και λέει: Χάλια η ταινία, θα ένα στέρι. Άστο ε, Πού είναι. <χει> δεν μπορώ. Λέει πρέπει να φτιάξω λογαριασμό. Λογαριασμό, πού πατάω τώρα. Λογαριασμό, λογαριασμό, τι είναι να φτιάξω λογαριασμό. Πήρα την τράπεζα τηλέφωνο, του λένε όχι. <χει> δεν, είναι, δεν, είναι, δεν, θε, δεν θέλει τέτοιο. Λέει άλλο. Ε, Α Όνομα και επίθετο. Ε, The Intergator 43961. <laughs> δεν του το έπαιρνε το The Intergator", γιατί ήταν κι άλλο. <laughs> Μάλλον. Χασμουριτό για σχεδόν 3 ώρε. Και ποτάει submit. <laughs> του λέει δεν γίνεται, του λέει να γράψετε, του λέει. Και παραπάνω πράγματα. Πω, πω του λέει, θα φάμε ένα μισάρο εδώ πέρα. Τι να γράψουμε. Και έγραψε παιδιά ότι μπορούσε ένα τέταρτο. <laughs> Next, τώρα τι ασχοληθούμε, next! Ξυπνούσα από και πού. Είναι λίγο μεγαλούτσικο, δεν θα το διαβάσουμε όλο, το διαβάσουμε μέχρι ένα σημείο. Γιατί έχει σημασία να σα δώσω να καταλάβετε γιατί δεν πρέπει να ακούτε τον καθένα το τι βλακεία θα το έρθει στον εγκέφαλο και θα σα πει. Θα εμπιστεύεστε τη δική σα μόνο άποψη ή την άποψη κάποιου που ξέρετε ότι έχει είτε το ίδιο γούστο με εσά, είτε που τουλάχιστον παρακολουθεί τι ταινίε για τι οποίε σα μιλάει. Κάντε υπομονή, θα καταλάβετε για τι πράγμα μιλάω. Ο τίτλο λέει Πυροβολήστε με. Come Ένα πολύ ήσυχο, ψύχρεμο τίτλο. Προηγουμένω, ήμουν θαυμαστή μερικών από τι ταινίε του Νόλαν που ήταν το εντελώ το αντίθετο από αυτήν. Αριστούργήματα. Κοίταξα τι βαθμολογίε εδώ στο IMDb. Ωστόσο, αν είχα κάνει scroll πιο κάτω για να δω από πού προέρχονται και ποιε ήταν πραγματικέ, μάλλον θα είχα ανακαλύψει την αλήθεια και δεν θα είχα αποφασίσει να κάνω το αναπόφευκτο ταξίδι στη μαύρη τρύπα με τον Νόλαν και να υποφέρω. Κάτι το οποίο ντρέπομαι και θα με στοιχειώνει για πάντα. Στην πραγματικότητα, αυτή η ταινία δεν αξίζει ούτε τα 10 δολάρια για την ενοικία ενό DVD. Θα κοιμώσουν καθ' όλη τη διάρκεια τη σε κάθε περίπτωση. Ο πρωταγωνιστή μα οδηγεί ένα φορτηγάκι με τα παιδιά του εκτό δρόμου προ τα χωράφια με καλαμπόκι με σκασμένο λάστιχο για να ακολουθήσει κάτι σαν τεστ drone τη NASA, ρομπότ αεροπλάνο που το βλέπει τυχαία να πετάει στον ουρανό. Οδηγεί λοιπόν με τα παιδιά του, α πούμε για πάνω από 20 λεπτά με σκασμένο λάστιχο. Τι η μάνα μου έχει γράψει στο το, comment. Τι 20 λεπτά βρήκε. φταίει, 5 λεπτά οδηγά, είπε το. Είναι 5 λεπτά. Λέει κι άλλα, περιμένετε. Τρέχοντα μέσα σε χοντρού θάμνου και χωράφια με καλαμπόκι, όταν δίνει την εντολή να πάρει το τιμόνιο γιο του και αυτό να πάει στο πίσω κάθισμα με το λάπτο του. Που αποφασίζει με κάποιο τρόπο, πω με κάποιο τρόπο ξέρει πώ να, εδι... να οδηγήσει αυτό το drone. Ε, την αρχή ταινή, τη ταινία την ταινή, είδε, ε, είσαι πυρύπνο. Ε, δεν κατάλαβε ότι ο Κούπερ είναι πρώην πιλότο τη NASA. Γι' αυτό τον πήρανε. Γι' αυτό ακριβώ. Α, περίμενε. Έχει μέλλον. Θα το πει τώρα. Περίμενε. Τι νόμιζε, τι σταμάτησε εδώ. Αχ, ah, 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 περίμενε. Από αυτό το σημείο προσπάθησα με δυσκολία να μείνω ξύπνιο. Καταλαβαίνετε που πάει το πράγμα. Αργότερα τυχαίνει να σκοντάψει πάνω σε μία βάση τη NASA που επίση τυχαίνει να απέχει μόνο λίγα λεπτά από το μέρο που ζει. Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε. Ο τύπο γράφει ψέματα πω τυχαίνει να βρει τη NASA ενώ βρίσκει τι συντεταγμένε από το μήνυμα που έχει σταλθεί από την άλλη πλευρά μέσω τη βαρέτητα. Και λέει τυχαίνει, διότι είναι και αυτέ Μπορεί να μην έχει δει καν μέχρι το τέλο την ταινία. Και μάλιστα και να μην την έχει δει μέχρι το τέλο, ε, δεν τυχαίνει να πάει. Λέει ότι είναι συντεταγμένο. Το λέει στην κόρη του συγκεκριμένα. Είναι... Είναι πολύ Όχι, ξεκινάει ε, ε μέρα και φτάνει νύχτα. Αλλά πού είναι το καταλάβει εδώ πέρα. Ο Αϊνστάιν. Πώ τον λένε αυτό να είναι κάτι γιατί είχα το όνομα. Ο Βίντσεντ, ο φίλο <Κιλίδευση> μα. Ξυπνώ στο σημείο όπου ο ήρωά μα βγαίνει από το αυτοκίνητο έξω από τη βάση τη NASA με εκτυφλωτικά φώτα πάρω. Το καταλάβατε γιατί νόμιζε ότι είναι λίγα λεπτά. Ότι από λίγα λεπτά το πήρε ο ύπνο να ξεκίνησε <χι> και ξύπνησε όταν έφτασε. Ο Βίντσεντ, αχ, τα μαγουλιάκια σου Ποια είναι αυτή η αποστολή να πάνε να βρουν έναν άλλο πλανήτη που θα συντηρούσε τη ζωή γιατί η γη δεν θα είναι πλέον ένα φιλόξενο μέρο σε λίγα χρόνια. Αν και κανεί δεν ξέρει γιατί. Ε, το παλικάρι δεν βλέπει. Ρε, παι, αφού δεν βλέπουν ρε, παιδιά τι ταινίε, αφού δεν βλέπει, γιατί πα να βάλει ένα αστέρι. Για ποιο λόγο να πάει να βάλει ένα αστέρι σε μια ταινία που δεν την είδε. Ε, ξέρετε πώ ήταν αυτό. Uh -huh. <laughs> <laughs> Πώ έφτασε αυτό εκεί, ρευνά. Λοιπόν, IMTV. Έχω ήδη λογαριασμό. Έχω βάλει και ένα αστέρι στο The Debarted. Χαααααγάγια! <laughs> 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 Του έβρισα και με πέταξαν έξω. Προτιμώ να κάνω PRT. Το PRT, επειδή δεν ήξερα τι είναι και το έψαξα, είναι κάτι σε επενδύσει και σε τέτοια. Θα ξεκινήσω λέγοντα ότι επενδύω σε έναν τόνο μετοχών. Ε σε έναν τόνο! Ένα... Ε ε Αφού υπέφερα με αυτό, με το Interstellar εννοεί, τράβηξα όλα τα χρήματά μου από το Netflix, εννοεί από τι μετοχέ μου από το Netflix, δεν δηλαδή υπάρχει μετοχές του Netflix, αυτό είναι πολύ πλούσιο. Σε περίπτωση που προσβληθεί ποτέ από το κινηματογραφικό έμπολα. Ειλικρινά, τα συμπτώματα του έμπολα είναι οχρά σε σύγκριση με την αντίδρασή μου σε αυτή τη τυχαία σειρά των Έφτασα μάλιστα στο σημείο να αγοράσω όλα τα εναπομείναντα εισιτήρια στο AMC Silverdale για το υπόλοιπο τη βραδιά από το smartphone μου, ώστε κανένα άλλο στην περιοχή να μην υποβληθεί στην απανθρωπιά που βίωσα. Βρε, ψεύτη, βρε, και φταί, πήγε λέει και αγόρασε λέει όλα τα εισιτήρια των επόμενων προβολών από τη δική του για να μην πάει κανένα 40 τελεστέλα. Ακόμη και αν έσωσε μόνο κάποιε δεκάδε ψυχέ, άξιζαν τα 1854 δολάρια που έδωσα. Αυτοί που δεν βρήκαν θέσει ε, μπορούν να πάνε και την επόμενη μέρα. Αλλά κανένα δεν έχει σφυρίλήθηκε. You're broke! You're fucking poor! Έπρεπε να με συνοδέψουν έξω για ασφάλεια του σινεμά όταν σηκώθηκα όρθιος κατά τη διάρκεια τη σκηνή παλιροϊκών κυμάτων στον πλανήτη τη Μαύρη Τρύπα και ούρλιαζα βρυσιέ ενώ ταυτόχρονα λιντσάριζα τον τύπο στον προτζέκτορα. Ε! Τι να το μου πει, ρε καημένε! βλάκα! Και λέει για να δικαιολογήσει τον εαυτό του: Είμαι συνήθω ντροπαλό και συγκρατημένο. <laughs> Αν είχα τη μοναδική χρονομηχανή, θα την έκανα στάχτη, ώστε κανένα χρονοταξιδιώτη να μην μπορέσει ποτέ να σκοντάψει πάνω σε αυτή τη μαύρη πανούκλα. Ακούω death metal και δεν έχω ακούσει ποτέ στίχου που αγγίζουν την ομότητα και την απόλυτη επίθεση στι αισθήσει που εκπροσωπεί αυτή η κακοφωνία τη δυστυχία. Όλα αυτά υπόθηκαν. Το voice acting του TARS ήταν όπω έπρεπε. <laughs> What is he doing? He's beginning to believe. Το ότι αυτό ο άνθρωπο βρήκε και κάτι θετικό πραγματικά είναι ένα win από τον. Ακόμα και αυτό τον κέρδισε. Αυτό λοιπόν ήταν το τελευταίο σχόλιο. Δεν ξέρω αν θα τη βγάλω καθαρή, αν συνεχίσω αυτήν την σειρά επεισοδίων του ενό αστεριού. Το μοτίβο που κατάλαβα εδώ πέρα σε αυτά τα στα σχόλια του ενό αστεριού για τον Interstellar, παιδιά, είναι ότι μερικέ ταινίε δεν είναι για όλου. Καλό θα ήταν δηλαδή και χαμηλή βαθμολογία να δείτε στο IMDb για μια ταινία. Εάν σα αρέσει το κόνσεπτ, να μπείτε και να τη δείτε. Ποια ταινία τώρα τελευταία είχαμε δει, Αντρέα, που είχε Είχε? Το Legion Τη Λεγιώνα Που Λίγιον. είχε 5,7 Σου πρότεινα αγώνα να τη δούμε Την είδαμε και τι είπε στο τέλος Ωραία ταινία Ωραία ταινία Μπράβο Έχει, έχει 5,7 αυτή η ταινία Θυμούσε λιγότερο αλλά θα το λιγότερο. Ναι 5,4 3 νομίζω 6,8. ταξίζει Όχι προφανώς δεν είπαμε ότι είναι αριστούργημα Αλλά όχι και 5,3 ήταν το 6, κάτι το 6,5 ρε παιδί μου. Επειδή μάλλον καταπιάνεται με κάποια θρησκευτικά θέματα, θα μπήκαν τώρα όλοι οι θρησκόλοιπτε. Δεν θα τα λέω σωστά την ιστορία. Είναι ταινία. Δε ένα δοκιμα... Δε στα πάθη του Χριστού, άμα θε να δει την κανονική εκδοχή τη υπόθεση. Όχι το Legion. Αυτά παιδιά. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψετε τη δική σα άποψη και πιο comment από όλα αυτά ήταν το πιο περίεργο από όλα. Καλά, τη δική σα άποψη για το Interstellar μου την έχετε γράψει στο καλή ή κακή για το Interstellar που έχει γίνει. Αν δεν το έχετε δει, πατήστε κάπου εδώ πάνω για να το δείτε. Εγώ είμαι ο Θωμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλο αυτού του βίντεο. Εάν σα άρεσε, ξέρετε τι να κάνετε. Και για να μην χάσετε τα επόμενα, πατήστε το κουμπί τη εγγραφή και το καμπανάκι για να μην χάσετε καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και ακολουθήστε και στα social το κανάλι, όπου εδώ μπορέσουν. Να, εδώ, εδώ το χωρίσω. Εδώ, στο TikTok και στο Instagram. Αυτά, παιδιά, από εμένα να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο. Φιλούμπαι!